καλύτερα να κρατήσει ένα κομμάτι γλυκό. Τέλειο το έκανε, μπράβο! Έλα, τελειώσαμε! Και τα μαλλιά σου. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας κύριε Ευαγγέλη. Είδε τι θα κάνεις τα κουλουράκια. Φτιάχνουν μουστοκούλουρα. Ορίστε κύριε Ευαγγέλη. Δοκιμάστε εδώ. Πολύ ωραίο δοκιμάστε. Δώσε εδώ. Εδώ κάνουμε κατασκευές με καρύδια και με υλικά από το χωράφι. Κάνουμε σπιτάκια με καρύδια, λιχατόνι. Να κάνει και γωνία. Και σαλιγκαράκια. Τι θέλεις να κάνεις, σαλιγκάρι ή σπιτάκι? Λοιπόν, εδώ στη φάρμα Βελανιδιά έχουμε αναβιώσει του παππού και του μπαμπά μου τη φάρμα, το παλιό αλόνι. Παλιότερα βέβαια είχαμε και ζώα εδώ. Κάνω αγροτουρισμό. Και νοικιάζω το χώρο σε ανθρώπους που θέλουν να βιώσουν τη φύση, τα λαχανικά που έχουμε εδώ πέρα, τα δέντρα, τα φρούτα μας, να ταΐσουν τα ζώα μας, να απολαύσουν τη φύση, το χωριό μας εδώ, τα φάλικα, να κάνουν πεζοπορία. Και σήμερα είναι οι μέρες φάρμας, αυτό το Σαββατοκύριακο, και αποφάσισα να ανοίξω τη φάρμα στους ανδριώτες και φίλους γνωστούς για τα παιδιά τους και να μαγειρέψουν αγριώτικα, να κάνουν μουστοκούλουρα που είναι και ο μήνας του μούστου, να ταΐσουν τα ζώα μας, να κάνουν βόλτα με το γαϊδουράκι, παραδοσικούς χορούς, τσούνια που είναι πασχαλινό παιχνίδι, αλλά εμείς το κάναμε σήμερα γιατί θέλαμε να το δείξουμε και αυτό. Αυτά είναι τα τσούνια. Ήταν παιχνίδι στην Άντρο, πασχαλινό. Το παίζανε τη Δευτέρα του Πάσχα με την Κυριακή του Θωμά, η νεολαία. Γινόταν δύο ομάδες. Συνήθως διαλέγανε οι νεαροί και γινόταν και ένα είδος νυφοπάζαρο. Το μεσαίο το λένε ο Εννιάς. Αν το ρίξεις μόνο αυτό, από μακριά, γράφει 9 πόντους. Μόνο του. Αν πέσει μαζί με άλλο, γράφει 2. Συνήθως παίζανε από μακριά και μετά αυτός που... Εάν δεν πετύχαινε τίποτα, έλεγε πήγαινε φάουλος. Είναι λατινική λέξη, από εκεί βγαίνει και το φάουλ. Να ζωγραφίσουμε την Ελένη το 8 painting. Πού υπάρχουν παγωτά. Με συνήθεια Βιολέτα σου δώσει. Έχω πρόσκαιρα. Και να κάνουμε τη Χαρίκλια, τη Δανιόλου, τους Φαλικιανούς και τον Τριδήμα, σαντουιτσάκια, διάφορα λουκάνικα όπως τον παλιό καιρό. Κοίτα τι έκανες. Μπράβο. Όλα τα παιδάκια έρχονται και κάνουν λουκάνι. Με τραβάς τώρα. Κάτσε εδώ, βρε. Κάνω σάντουιτς εδώ για τα παιδάκια. Αυτό το ζαμπονάκι του Τριδήμα. Το ντόπιο το τυράκι, το ματούλα. Έλα, μόνο το κλεισί. Α, τέλεια. Τώρα θα βγάλουμε φωτογραφία και θα τα φάνε τα παιδιά εδώ, περιμένετε. Έλα. Αυτό είναι. Τώρα βγάλτε, μπράβο κορίτσι, πολύ ωραία. Να πάρε ένα και τη μαμά μου. Έλα, πάρε. Και τον μπαμπά σου και τον παππού σου. Μέσα σε όλα φυτέψαμε κιόλας, κουνουπίδια, λάχανα, μπρόκολα και μαρούλια που είναι και εποχής. Και σκάψανε εκεί που θα δείτε. Τα παιδάκια βάλαν και το όνομά τους. Οπότε πρέπει να τους δώσω και τον μπρόκολό τους τώρα και το κουνουπίδι τους και όλα. Η κόρη μου η Βιργινία. Από μικρή είχε βιώματα με τα ζωάκια μας, με τα ό,τι φτιάχναμε, εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ. Και εδώ τα δύο τελευταία χρόνια επέστρεψε στην Άντρο και έφτιαξε τη φάρμα. Με πολύ μεράκι, με πολύ προσωπική εργασία, με πάρα πολύ κόπο και άγχος. Δόξα τω Θεώ, πάει πολύ καλά. Δίπλα της και εμείς, τη βοηθάμε πάντα. Και εγώ και ο μπαμπάς της. Χαιρόμαστε που τα παιδιά μας γυρίζουν πίσω και βρίσκουν νέα πατήματα. Αυτό είναι το πιο βασικό για το νησί. Και εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά. Να μην μείνουμε μόνο οι μεγάλοι, να έρθουν νέοι, να αναβιώσουν τα χωριά και γενικά όλο το νησί μας. Ελπίζω και θέλω φυσικά να το ξανακάνω και θα το ξανακάνω, μια και το είδα και σήμερα που είναι η πρώτη φορά, παρόλο το άγχος που πάντα έχει για την ασφάλεια των παιδιών. Θα το ξανακάνω, θα ξανανοίξω το κτήμα μας. Πάντα ανοίγουμε το σπίτι μας, έτσι και θέλω να ανοίγω για όλους εδώ το κτήμα και να έρχονται να επισκέπτονται τη φάρμα και τα ζώα μας και ό,τι έχουμε εδώ καλό. Και να γεύω.